αλλάξω. Πολύ ησυχία έγινε μέσα. Δεν ξέρω, έσβησε η μηχανή. Πλάκα μου. Τι πλάκα, ρε Λουκά, ώρα για πλάκες είναι τώρα. Τι, δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω, όχι θέμα. Όχι θέμα, τη μαύρη μου, την τύχη μέσα, όχι τώρα. Λύσαξες και εσύ να έρθουμε από το χωματόδρομο. Σου είπα, η μηχανή δεν είναι για τέτοια. Τι, δεν μου το πες ότι η μηχανή δεν είναι νεκρός. Τώρα για να είμαι ελευθερή, τώρα για να είμαι τώρα. Φύγε. Πίσω τη Στέλ. Όχι. Όχι τώρα αυτό, σε παρακαλώ, όχι, μην το κάνεις αυτό τώρα. Όχι τώρα αυτό. Τι όχι και αυτό. Ρε Κοσίμα, πού με έφερες, ρε, πού με έφερες. Εγώ σε έφερα, ρε, εσύ με έφερες από το κασικόδρομο. Λουκά, κανόνισε να πανικοπληθείς, ειδικά τώρα, έτσι. Αμα δεν πανικοπληθώ, ειδικά τώρα πότε θα πανικοπληθώ. Γεννιέται η κόρη μου, αγόρι μου. Αν δεν είμαι εκεί, δεν θα μου το συγχωρήσει ποτέ. Χαλάρωσε, ρε φίλε, μπορεί να γεννηθεί και σε 10 ώρες. Μπα! Έχει γεννήσει πολλές φορές και ξέρεις. Εγώ κακούσα ότι γεννάνε ακόμα και στη μεταφορά στο μευτήριο. Να σου πω τώρα τι θέλεις, να ξεδιπλώσουμε τις γνώσεις μας πάνω στο τοκετό ή να φτιάξω τη μηχανή. Μηχανή, τη μηχανή και σβέλτα. Δώσε μου το κινητό σου. Όπα. Τι όπα. Μην το έχω πάνω. Και που το έχεις δελμικά τόσο. Έτσι όπως φύγαμε κυνηγημένοι το άφησες στα παιδιά. Το κινητό το έχουμε κρεμασμένο, είναι και στο λαιμό. Παγουρίνο, όπως το πινόρα μου. Γιατί ρε, η δικιά μου γυναίκα γεννάει, σιγά με το κρεμάσω και φυλαχτώ. Άσε με να φτιάξει τη μηχανή, τώρα με τρελαίνεις, έτσι. Φύγε ρε, σε το χάρο από πάνω μου, ρε. Τι μου κάνεις, Λουκά, Λουκά, μην το ξαναπείς αυτό γιατί με έχεις φέρει εδώ, με έχεις φέρει, έτσι. Εσύ με φέρες από τους χωματόδρομους και τα κατσάβρακα. Έχουμε γεννήσει τώρα. Έχει βγει η κόρη μου στους διαδρόμους, το φωνάζει. Πατέρα, πού είσαι πατέρα, γιατί με εγκατέλειψες. Δεν σου καλά, μου φαίνεται. Θεέ μου, ψυχικό τραύμα θα έχει. Το σέρνει καρότσι μια ζωή. Έχεις τρελαθεί τελείως, έτσι. Καλέ μου άνθρωπε, σε παρακαλώ με πετάς μέχρι το μευτήριο γεννά η γυναίκα μου. Φίλε, άμα σταματήσω, θα σβήσει και άμα σβήσει, δεν παίρνουμε τίποτα. Καλή λευτέρια, σε παρακαλώ. Κάθε και ο κόσμος δεν ξέρει τέτοιο άσβηστο. Καλά, έλα σπρώξε το σβησμένο τώρα κι άσε. Σύνεθε, Λουκά. Σύνεθε κι όλες θες. Ο τελευταίος να μεταφέρει. Σήμα. Ναι, εδώ είναι το σήμα. Τι κάνεις ο Λουκά εκεί πάνω? Έχω σήμα. Θα πάρω τη Στέλ. Όχι, μη. Όχι ρε γαμώτο, έμεινα από μπαταρία. Ρε φέρτε μου όλα τα τζόκερα να τα παίξω σήμερα. Καλύτερα να ξεσπάσει κατά μια πάνω σου και να βγει τυχερή η κόρη σου. Λοιπόν, αυτό ήταν τέρμα. Μέχρι εδώ. Χωρίζουν οι δρόμοι μας. Τι χωρίζουν, Λουκά? Ρώτησε εσύ τη μηχανή σου. Πάω εγώ στην ώρα μου. Ρε μου αφήνεις την έρημιά εδώ. Έχω στην ώρα μου. Καλώς τα παιδιά. Τι γίνεται, περιμένουμε. Περιμένουμε, τι να κάνουμε. Γίνεται να κάνουμε και τίποτα άλλο. Ο Λουκάς δεν έχει έρθει, έχει φύγει με το Λευτέρα εδώ και ώρα με την καλή. Αμάν, λες να πάθανε τίποτα πάνω στη διαξίνη τους. Τι να πω κι εγώ, κοντεύω να τρελαθώ. Συνέχεια τον παίρνω τηλέφωνο, δεν απαντάει. Και το τηλέφωνο του Λευτέρα το έχω εγώ, το είχε ξεχάσει την ΕΔΕΜ. Κάτι θα έπαθαν, δεν μπορεί. Για να μην έχουν φτάσει ακόμα, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι κάτι θα έπαθαν. Να πάρουμε την τροχιά. Εγώ πάω να δω την ώρα να την ηρεμήσω, λέει. Καλά. Εντάξει, δεν θα πω τίποτα. Κάτι θα βρω, θα τα παλώσω. Λοιπόν, να πούμε ότι μπέρδεψαν τα μευτήρια. Να πούμε ότι σταμάτησε μια εκκλησία να ανάψει ένα κεράκι. Τι λέτε, ρε παιδιά, χαζίνη, κοπέλα. Απλώς γεννάει. Να της πούμε ότι αργήσαμε στην κίνηση καλύτερα. Καλά, εγώ πάω.
Δεν έχει προκύψει ατύχημα στην περιοχή. Ωραία, ωραία, εντάξει. Αν ομιγέννητο μάθεις κάτι, πάρε μας τηλέφωνο. Βέβαια. Πώς πάτε εκεί? Εμείς έχουμε μέλλον ακόμα. Έλα, θα σε ξαναπάρω. Γεια, γεια. Τίποτα, ε? Τίποτα. Αυτό είναι καλό, έτσι. Τουλάχιστον δεν έγινε κανένα ατύχημα. Και τότε που είναι, και γιατί το κινητό του να είναι κλειστό? Πού να ξέρουμε, κύριε Ευκλήδη. Ο αστάθμητος παράγων πάντα ανατρέπει την εξίσωση. Τώρα αυτό δεν ακούγεται ιδιαίτερα παρηγόρα, έτσι. Μην ανησυχείτε, ο Λουκάς θα εμφανιστεί σώος και αυλαβής. Κύριε Ευκλήδη, πολύ ψυχαίμα σας βρίσκω. Καθόλου, θα τον σφάξω τον κερατά. Γεννάει το κοριτσάκι μου, πονάει. Καλά, τώρα από τον Λουκάκο όλα να τα περιμένει κανείς. Βέβαια όλα. Ο ηλίθιος είναι ηλίθιος με μαθηματική ακρίβεια. Ακριβώς. Εσύ είσαι ο δικός μου. Δεν μου λες τι είχες πάρει στα μαθηματικά πρώτο εξάμηνο. Εντάξει, καλά τα πήγαινες. Καλά τα πήγαινες. Ωραία. Λοιπόν, θα σου κάνω μερικά μαθηματάκια.